Που δεν μπορείς να το πιστέψεις εύκολα. Τούτο που βλέπετε λοιπόν είναι το σπιτικό μιας οικογένειας. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι περίεργα. Γιατί αν θέλετε να το συσχετίσουμε και με αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό εδώ το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια η οποία ζει υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι η επιλογή της. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής και του προσδιορισμού. Αρκεί βεβαίως να πληρούνται και οι συνθήκες υγιεινής. Η οικογένεια που βλέπετε, ένα ζευγάρι, ένα ανδρόγυνο με πολλά παιδιά, έχει επιλέξει να ζει κάπου στην περιοχή της Κορινθίας, σε αυτήν την σπηλιά. Την έχουν διαμορφώσει σαν σπίτι, ζουν εκεί με τα παιδιά τους και ίσως δεν θα φτάναμε στον δικό τους κόσμο, στα δικά τους λαγούμια, αν δεν είχε δημιουργηθεί ένα επεισόδιο το προηγούμενο Σάββατο. Ένα επεισόδιο με κυνηγούς οι οποίοι πήγαν και τους ενόχλησαν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Το επεισόδιο πήρε έκταση και έτσι αποκαλύφθηκαν και στα δικά μας μάτια αυτοί που τους βλέπετε εδώ να λέγονται άνθρωποι των σπηλαίων. Σε συνθήκες πρωτόγονες, μέσα σε αυτή την καλύβα που κρύβει στο εσωτερικό της ένα λαγούμι μήκους 30 μέτρων, 6 μέτρα κάτω από τη γη. Ο πατέρας της επταμελούς οικογένειας που ζει μέσα σε αυτό, βάζει τον Κυριάκο Μαντούβαλο και την κάμερα του Live News στα εντότερα. Μας δείχνει πώς κατάφεραν να διαμορφώσουν το σημείο μετά από σκάψιμο και περιγράφει τα επεισόδια των περασμένων ημερών που έφεραν τον ίδιο και την οικογένειά του στο επίκεντρο. Με αυτοσχέδια όπλα, τόξα και βέλη, στην ορεινή Κορινθία, αποκομμένη πλήρως από τον έξω κόσμο, σε μια δική τους κλειστή κοινωνία που δεν σκοπεύουν να τροποποιήσουν. Σαν άνθρωποι των σπηλαίων, στην Ελλάδα του 2024. Εδώ είμαστε σε αυτό το οποίο δεν ξέρω ποιος το χαρακτήρισε, λαγούμι. Είναι η είσοδος, την έχουν σπάσει, πέρασαν 150 άτομα αστυνομική δύναμη. Ίσως μιας κατακομβήτικης παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Με αυτό το λαγούμι 6 μέτρα κάτω από τη γη να καταλήγει σε ρεματιά και τους ίδιους, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί, να αλλάζουν κατευθύνσεις με γρήγορα βήματα και να κρύβουν όπλα που μπορούν να σκοτώσουν. Στόχος τους όταν ξεκίνησαν το σκάψιμο ήταν να φτιάξουν μια εκκλησία ρωσικού τύπου, όπως μας λένε, στην οποία είχαν σκεφτεί το σημείο για το ιερό. Εδώ δεν είναι λαγούμι, είναι εκκλησία. Εδώ είναι το ιερό. Βέβαια πέρασαν εδώ, σπάσανε, κάνανε, ράνανε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά και ένας άνθρωπος, ας πούμε, στην Ελλάδα που και σαν παιδί τον πήγε η γιαγιά του σε κάποια εκκλησία, μπορεί να καταλάβει ότι εδώ δεν είναι λαγούμι. Επιμένουν μάλιστα πως σε αυτό το λαγούμι μπορούν να γίνουν λειτουργίες και πως έχουν καταφέρει να φτιάξουν ακόμα και σύστημα εξαερισμού. Είναι απλά για να μην μου χλιάζουν οι εικόνες, γιατί είναι κάτω από τη γη το εκκλησάκι και κατεβάζει με τις βροχές η γη, ποτίζει με νερό και μου χλιάζουν οι εικόνες αν δεν έχει εξαερισμό. Η θεία λειτουργία, οι βαφτίσεις μας, οι γάμοι μας. Η κάθε Κυριακή. Η επταμελής οικογένεια φιλοξενεί αυτό το διάστημα ακόμα ένα άτομο από την Άρτα. Είναι όλοι τους, όπως μας λένε, παλαιοημερολογίτες και η επικοινωνία όσων έτυχε να τους συναντήσουν το τελευταίο διάστημα ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη. Εδώ είμαστε στα 6 μέτρα περίπου. Επειδή είναι επικλινής το έδαφος, εμείς ανοίξαμε ίσια, αλλά επειδή είναι επικλινής καταλήγει να είναι το ιερό στα 6 μέτρα. Και ανοίξαμε έναν εξαερισμό. Για να μην οι εικόνες να μην μου χλιάζουν, γιατί κατεβάζει με τις βροχές, κατεβάζει η γη υγρασία. Αυτό είναι το όλο το υποτιθέμενο λαγούμι. Εδώ είναι οι τείχοι που ακόμα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Εδώ ακριβώς θα είναι το μελλοντικό που θα είναι η πιστή. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν κυνηγός πήγε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε πως μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του. Κάποια στιγμή είχε βρει το σκυλί ένα γουρούνι χαμηλά προς το ποτάμι. Μαζευτήκαμε εκεί 2-3 άτομα. Και όταν κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο για να πάμε για το γουρούνι, ακούσαμε μια φωνή από πάνω, ένα αυτοκίνητο καίγεται. Έτρεξα πάνω, την έσβησα με τα χίλια βασάνο, κάηκε στο χέρι μου. Και κάποια στιγμή του φωνάξαμε τι κάνει, ξέρω εγώ, τρελώσει, ξέρω εγώ, μας το φέξε. Του λέω, άνθρωπε μου, πήγαινε 100 μέτρα πιο κάτω. Εδώ έχουμε παιδιά, έχουμε ζώα, έχουμε μωρά.
Αλλά αυτός θεώρησε ότι θα με απειλήσει, όπως μου είπε ότι τα σκυλιά του κοστίζουν 5.000 ευρώ και πρέπει να βγάλει τα έξοδά του, ότι θα τον αφήσω, δεν ξέρω, να πάρει το θύραμα, να αυτό. Και έγινε εκεί, ας πούμε, ένας καυγάς. Το επόμενο πρωί, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία εισαγγελέα, πήγαν στο σημείο στην καλύβα της οικογένειας. Τέσσερα από τα μέλη της όμως όχι μόνο αρνήθηκαν τον έλεγχο, αλλά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν αστυνομικό με ξύλο στο κεφάλι. Τους ανάγκασαν μάλιστα να φύγουν λίγο αργότερα, καθώς κάποια στιγμή μπήκαν μέσα στο λαγούμι και με τα αυτοσχέδια όπλα τους άρχισαν να πυροβολούν. Βγήκα έξω και είδα να συμπλέκονται γυναίκες, μωρά, σκυλιά, αστυνομικοί. Ένα 24ωρο αργότερα οργανώθηκε ακόμα μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση με άντρες της ΕΜΑΚ και της ΟΠΚΕ που έφτασαν από την Αθήνα. Μας οδήγησαν στα κρατητήρια, προέβησαν σε μια κακοργηματική πράξη, απαγάγανε τον 10χρονο γιο μου για να τους υποδείξει κάποια τεχνουργήματα της κοινότητάς μας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 4 συλλήψεις μελών της οικογένειας και μετά από ελέγχους βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αυτοσχέδιο τυφέκιο, ένα αεροβόλο όπλο, 102 κυνηγετικά φυσίγγια, 81 σφαίρες πολεμικού όπλου, 7 αυτοσχέδια τόξα, 20 βέλη, 4 μαχαίρια και ένα τσεκούρι. Φτιάχνουμε παραδοσιακά τόξα, κάποια είναι δερματόδετα, τα οποία δείχνουν, ας πούμε, πολιτιστικά ότι διαφοροποιούμαστε από τους Έλληνες, αυτό το πολιτιστικά όμως. Έχουμε καλλιέργειες δικές μας, στις οποίες βγάζουμε την τροφή μας. Έχουμε το δικό μας στάρι, βγάζουμε τα αλεύρι για να έχουμε το ψωμί μας, το δικό μας νερό. Από φωτοβολταϊκά βγάζουμε το ρεύμα που χρειαζόμαστε. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν και επέστρεψαν στη βάση τους. Όπως μας λένε, δεν σκοπεύουν να φύγουν και δεν έχουν σκοπό να πειράξουν κανέναν. Αρκεί, όπως τονίζουν, να μην κινηθεί κανείς απειλητικά εναντίον τους. Λέμε, θα έρθουμε τη Δευτέρα, πάρτε τα στοιχεία, τα έχουν επιβάλει. Μιλήσανε και κάποιο παράπονο άνθρωπος, ας πούμε, γιατί λέει ότι έγινε μια φθορά. Που το λένε εμπρισμό, μια φορά σε ένα κουβούκλιο που είχε πίσω, είχε στην καρότσα ένα κουβούκλιο για τους κίνες του κυνηγιού, οι οποίοι όμως δεν είχαν ειδική σήμαση όπως ο νόμος ορίζει. Τα πλάνα από το σημείο εκπλήσουν την ώρα που τόσο ο κυνηγός που τους κατήγγειλε όσο και ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την επίθεση προσπαθούν να συνέλθουν από το ισχυρό σοκ που υπέστησαν. Είναι κάτι ασυνήθιστο, χωρίς αμφιβολία. Ο χώρος είναι αυτός που βλέπετε, είναι εκεί ο Κυριάκος Μαντούβαλος. Θα δούμε και τον Κυριάκο και το χώρο και θα δούμε και τους δύο ανθρώπους, το ζευγάρι αυτό που βρίσκεται εκεί, την γυναίκα, τον άντρα της και την οικογένειά τους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νίκο. Θα μου επιτρέψεις να σου πω πριν αρχίσουμε ότι επειδή είμαστε εδώ από το πρωί, συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι σε μας συμπεριφέρθηκαν απόλυτα φιλόξενα. Και αυτό οφείλω να το πω πριν αρχίσουν οι ίδιοι να μας εξηγούν πώς είναι το σπίτι τους και τι ακριβώς έγινε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Έχουμε μαζί μας αρχικά την κυρία Σεβαστή, είναι η μητέρα της οικογένειας, να το θέσω έτσι, και θα μας πει καταρχάς λίγο πώς είναι, γιατί από ό,τι ξέρω είσαστε και σε ενδιαφέρουσα, είσαστε έγκυος, και θα μας δείξετε και λίγο το σπίτι που κοιμάστε εσείς, που κοιμούνται τα παιδιά, να έχουμε μια εικόνα από εσάς πλέον και όχι να μας τη μεταφέρουν οι άλλοι. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ που μας ανοίξατε το σπιτικό σας. Ασυνήθιστο για τα δικά μας μάτια σπιτικό. Ξέρετε, είναι αυτό το πράγμα που λίγο προξενεί περιέργεια. Έχετε κάνει την επιλογή σας, δικαίωμά σας απόλυτο είναι, κανένας δεν μπορεί να σας ελέγξει γι' αυτό. Αλλά επειδή μοιάζει λίγο δύσκολο, γι' αυτό και θέλαμε να σας ακούσουμε. Πόσα παιδιά έχετε, πόσα παιδιά μεγαλώνετε εκεί? Εγώ είμαι τώρα έγκυος στο 5ο παιδί. 4 και ένα στην κοιλιά, λοιπόν. Όλα μαζί είναι 6-7 παιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα δύο πώς έχουν προκύψει, δηλαδή? Λίγο το χώρο, εξηγήστε μας. Όχι, δεν είναι δικά μου. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι όλα δικά μου. Είναι αλλωνών οικογενειών. Και τα μεγαλώνετε εσείς? Εδώ συναδελφός σας. Εδώ εσείς. Όχι, όχι μόνοι μου. Όχι μόνοι μου, με τις μαμάδες τους. Λοιπόν, μου λένε εδώ πέρα να σας δείξω εδώ πέρα. Αν θέλετε, ναι, και αν δεν κάνουμε και μικρή χώρη. Αν δεν σας ενοχλούμε κιόλας, ναι. Πείτε μας, πού είστε τα παιδιά που κοιμούνται, που κάνουν. Ναι, εδώ είναι ένα αυτοσχέδιο τζάκι. Εδώ είναι το τζάκι, δεν ξέρω αν το βλέπω.
Το βλέπουμε, ναι. Είναι ένα τζάκι το οποίο... Από τις σκάλες πάνω. Ναι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, παρότι είναι από χώμα, λάσπη και ξερά χόρτα, ζεσταίνει πάρα πολύ καλά, είναι με πολύ μεγάλα ξύλα. Εδώ ακριβώς από πάνω είναι δωμάτιο ενός παιδιού. Είναι το παταράκι, είναι το αγαπημένο δωμάτιο όλων εδώ πέρα, γιατί βρίσκουν την ησυχία τους. Εδώ είναι το σαλόνι. Εδώ περνάμε τις περισσότερες μας ώρες, ζεσθενόμαστε κιόλας. Εδώ έχω μια παλιά ραπτομηχανή της γιαγιάς μου. Μέσα από εδώ τι έχουμε πλέον που αρχίζουμε εδώ. Το χώρο των... Από εδώ είναι είσοδος στο εκκλησάκι. Το υποτιθέμενο λαγούμι, τούνελ, μας είπανε ανθρώπους των σπηλαίων. Όχι, σε σπηλιά δεν μένω. Όχι, σε σπηλιά δεν μένω. Εγώ το σπίτι μου το λέω δεντρόσπιτο. Είναι φτιαγμένο από κορμούς. Από κορμούς, λάσπη και χόρτα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Και είναι και ζεστό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι και τώρα. Και είστε εκεί το καλοκαίρι. Μένετε σε αυτό το σπίτι γιατί το επιλέξατε εσείς, γιατί δεν έχετε χρήματα να μείνετε σε ένα άλλο σπίτι. Εννοείται. Ποιος είναι ο λόγος που ζείτε σε αυτό το χώρο? Ψάχναμε χρόνια κάτι το οποίο να είμαστε μακριά από τα φώτα της πόλης. Από τη φασαρία, από τα αμάξια, από το καυσαέριο, να μπορούμε να καλλιεργούμε, να μπορούμε να έχουμε τα ζώα μας. Εντάξει, στην πόλη βλέπετε δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια, ούτε περιστέρια. Τους μυρίζει κουτσουλιά, τους πειράζει μύγα. Καταλαβαίνετε, θα είχαμε άλλα προβλήματα εκεί. Άρα είναι επιλογή σας ότι είστε εκεί. Οπότε, μας δόθηκε ευκαιρία, αγοράστηκε. Ναι, βέβαια. Επιλογή σας. Αγοράστηκε με κάθε... Ναι, ναι. Έχετε όλους τους τίτλους. Δηλαδή, αυτός ο χώρος είναι ιδιόκτητος χώρος. Τον έχετε επίσημα αγοράσει και είναι δικό σας. Ναι, βέβαια, είναι περιφραγμένος. Έχει πόρτα, είναι κανένας χώρος, ιδιωτικός χώρος πια, ναι. Είναι εξεφταστή. Επειδή μας είπατε ότι εκτός από τα δικά σας τα τέσσερα παιδιά, μεγαλώνετε και άλλα δύο παιδιά. Αυτά τα δύο παιδιά είναι κάποια άλλη οικογένεια που μένει μαζί σας? Ναι, είναι άλλες οικογένειες, ναι. Και πώς, είναι σαν κοινόβιο δηλαδή εκεί? Ναι, στην κοινότητα εδώ, ναι, είναι άλλες οικογένειες. Ορίστε. Είναι σαν κοινόβιο. Κοινότητα. Κοινότητα, δηλαδή... Μένετε στον ίδιο χώρο τα ζευγάρια και τα παιδιά. Πόσοι άνθρωποι μένετε τελικά σε αυτό το χώρο που βλέπουμε? Είμαστε τώρα 10 άτομα περίπου στο σύνολο. Δεν κοιμόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο. Όχι. Απλά δεν μπορώ να σας δείξω τα υπόλοιπα υπνοδομάτια. Καταλαβαίνω. Έτσι, μερικές ερωτήσεις ακόμα δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη. Ναι. Να τον ακούσουμε και τον κύριο. Να πάμε έξω που είναι και ο άνθρωπος που συνελήφθη τις προάλλες για το περιστατικό, όπως είναι και μια κοπέλα που φιλοξενείται από μια άλλη κοινότητα, από την Άρτα που έχει έρθει. Θα προσπαθήσουμε απλά, επειδή ο χώρος είναι στενός, θα βγούμε προς τα έξω να δούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ένα λεπτό, Νίκο. Ναι, αυτός είναι ο χώρος, εδώ είναι η κουζίνα των ανθρώπων. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Και περισσότερο ήθελα να ρωτήσω, εδώ μας τα πείτε ο κύριος Μανώλη. Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι επιλογή. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ο χώρος που είναι η κουζίνα τους. Κύριε Μανώλη, θα μας πείτε λίγο τι έγινε την Κυριακή και εδώ πλέον τι βλέπουμε. Το τηλέφωνο ή αυτομικρότερο? Το τηλέφωνο ακούτε, από εδώ μιλάτε. Γεια σας κύριε Μανώλη, καλησπέρα. Πείτε μου, τι θέλετε να σας πω. Να ξεκινήσω εγώ από κάτι καλησπέρα άλλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Επειδή το μιλάγαμε και με την σύζυγό σας, τα παιδιά σχολείο πάνε? Στο σχολείο όχι, δεν είναι δυνατόν να πάνε, διότι δεν υπάρχει προσέγγιση, δεν υπάρχει τρόπος να προσεγγίσει κάποιο μεταφορικό μέσο είδος στους χειμερινούς μήνες για να πάνε στο σχολείο, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε και κάποιες πολιτιστικές διαφορές με το ελληνικό σχολείο. Διαφωνούμε κάπως με την σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Εσείς είστε παλαιοημερολογίτες, από όσο άκουσα από το βίντεο που παίξαμε νωρίτερα, σωστά? Εμείς είμαστε Ρωμνοί παλαιοχριστιανοί, ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και Ρωμνοί, ναι. Όχι, πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνες. Οι συνθήκες υγιεινής σε αυτό το χώρο είναι τέτοιες που και για σας και κυρίως για τα παιδιά να είναι καλές, ανεκτές? Μακριά από το καυσαέριο και τη μόλυνση της πόλης με αγνά προϊόντα, είναι ακριβώς οι συνθήκες που μεγαλώσανε και οι δικοί σας γονείς. Ναι. Κάπως έτσι έζησε η ανθρωπότητα.
χιλιάδες χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Το εξέλιξε, αλλά μη σταθούμε σε αυτό. Είναι η επιλογή σας και είναι σεβαστή. Εσείς εργαζόσασταν ναι, πριν. Ναι, από τότε που το εξέλιξε έχουν αρρωστήσει αρκετά οι άνθρωποι από τότε που το εξέλιξε. Εργαζόσασταν, δηλαδή ζούσατε σε μια πόλη, η ζωή σας πώς ήταν, ή ζούσατε σε χωριό και καλλιεργό. Ακόμα εργάζομαι με... ο καθένας άλλος κάνει μεροκάματα, άλλος εργάζεται κάπου, άλλος είναι σε κάποια υπηρεσία. Ο καθένας εργάζεται. Εσείς κάνετε κάποια μεροκάματα, δηλαδή τώρα εκεί. Ζούσαμε σε μια πόλη κάποτε. Αν θέλετε, μας απαντάτε. Δεν θέλω να το δεχτείτε ως αδιακρισία. Ρωτώ μερικά πράγματα στα οποία, αν θέλετε, απαντάτε και αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε. Παρακαλώ, όχι, κανονικά εργάζομαι σε κάποια δουλειά, αλλά εργάζομαι από απόσταση για διάφορους λόγους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάνουμε και μεροκάματα και αγροτικά και προϊόντα κάποιες φορές δίνουμε στον κόσμο, όπως λάδι, όπως μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε όσπρια, βγάζουμε σιτηρά. Αυτή η κοινότητα τώρα που μας λέτε, γιατί μας είπε και η σύζυγό σας ότι είναι μια κοινότητα αυτή, ότι πολλές φορές έχετε και άλλα παιδιά και τώρα είδαμε φιλοξενείτε και μια κυρία από την Άρτα. Έχουν την ίδια κοσμοθεωρία με εσάς, την ίδια αντίληψη με εσάς. Σωστά. Ναι, εμείς ζούμε όπως οι Άμις στην Αμερική ή όπως οι παλαιόπιστοι στη Ρωσία ή όπως τα κιμπούτς στο Ισραήλ. Σε όλες τις αβραμικές θρησκείες υπάρχουν κινήματα τα οποία θέλουν, ας πούμε, να ζήσουν όπως οι προπαπούδες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε κάθε αβραμική θρησκεία. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ορθοδοξία που υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Άμις στην Αμερική είναι 144.000. Έχετε σχέση, δηλαδή πάτε σε γιατρό, τα παιδιά... ξέρω που κάνουν εμβόλια, παρακολουθούνται ιατρικά. Αυτό είναι στην επιλογή του καθενός. Εγώ προτιμώ να ακολουθάω την βοτανολογία. Αυτό δεν είναι. Ναι, φυσικά έχουμε και ψωνίζουμε και στο σούπερ μάρκετ πάμε και με τους γειτόνους εδώ έχουμε και εργαζόμαστε. Κανονικά δεν έχουμε αποκοπή από τον κόσμο. Απλά ζούμε όπως οι παππούδες μας. Ναι. Κανονικά συμμετέχουμε στην κοινωνία. Είναι ιδιαίτερος τρόπος. Νίκο, θέλεις να μας μιλήσει... Να ακούσουμε και την κυρία, ναι. Να μας μιλήσει και μια κοπέλα που έχει έρθει από την Άρτα, αντίστοιχα από την ίδια κοινότητα. Κυρία Σοφία, θα ήθελα να μας πείτε στην Άρτα, αντίστοιχα, η κοινότητα πόσα άτομα αριθμεί, πώς λειτουργεί, πώς δραστηριοποιείστε και την προσωπική σας κατάσταση. Είστε παντρεμένοι και σε τι κατάσταση είστε γενικότερα. Τα άτομα που είναι στην Άρτα... όπως και σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υποθούν το πόσα άτομα είναι και το πώς ζουν. Είναι ιδιωτική η ζωή, γιατί φύγαμε από την αστική κοινωνία και πήγαμε να κάνουμε ένα δικό μας τρόπο ζωής. Εγώ προσωπικά είμαι παντρεμένη και έγκυος 5 μηνών και ήρθα εδώ πέρα για να βοηθήσω την κατάσταση που ήταν πολύ άσχημη λόγω των αστυνομικών που μπήκαν εδώ μέσα. Α, εσείς βρεθήκατε εκεί για συμπαράσταση στους ανθρώπους που ζουν εκεί, δηλαδή τους ανθρώπους που μας μίλησαν. Ναι, στις κοινότητες οι οποίες είναι ίδιου τύπου υπάρχει μια συνεργασία η μία με την άλλη. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Μας είπατε είστε και έγκυος. Πώς συνεργάζεστε. Μια κοπέλα, μια γυναίκα που είναι και σε κατάσταση εγκυμοσύνης, όλα αυτά τα δύσκολα, τον τρόπο που μαγειρεύει, τις δουλειές, το πολύ σκληρό πράγμα. Πώς το αντιμετωπίζετε και γιατί το επιλέξατε σε σχέση, ας πούμε, με τις ευκολίες που δίνει η τεχνολογία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είπε κανένας ότι είναι δύσκολη αυτή η ζωή. Είναι κουραστική, ναι, αλλά όχι δύσκολη, είναι απλή. Η τεχνολογία μπορεί να δίνει κάποιες ευκολίες, αλλά μετά από κάποιο σημείο γίνεται πολύ βαρετή. Για έναν άνθρωπο που δεν θέλει να ζήσει μια ζωή στην πόλη. Ναι. Μια έγκυος γυναίκα σίγουρα προτιμάει να μην ανασένει το καυσαέριο και να μην τρώει όλα αυτά που τρώνε οι ανθρώποι, τις σαβούρες που θα έλεγε κανείς κάτω στα μαγαζιά και στην πόλη, και να τρώει από αγνά υλικά και... Να είναι σε ένα καθαρό περιβάλλον. Mm-hmm. Ιατρική φροντίδα έχετε, δηλαδή, τώρα ας πούμε που είστε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, επισκέπτεστε κάποιο γυναικολόγο, αν χρειαστείτε κάποια φάρμακα, παίρνετε αυτά τα φάρμακα. Χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους ιατρικής όπως τη βοτανική και οι ίδιες είμαστε και ΜΕΕΣ. Άρα θα γεννήσετε όχι σε κάποια κλινική, σε κάποιο μαιευτήριο, αλλά με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων του περιβάλλοντός σας.
Ναι, αλλά είναι λάθος η πρόταση με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων του περιβάλλοντος μου, γιατί σας είπα ότι είμαι μαία. Μάλιστα. Τα παιδιά σας θα τα στείλετε σε σχολείο? Όχι, διαφωνώ με την ελληνική εκπαίδευση και εφόσον έχω τα δικαιώματα μιας μειονότητας, ναι. Έχω τα δικαιώματα της μειονότητας, άρα έχω το δικαίωμα να μην τα πάω στην ελληνική εκπαίδευση. Μάλιστα. Ναι, οι μειονότητες βέβαια πρέπει να αναγνωρίζονται ως μειονότητες για να τεκμηρώνουν δικαιώματα, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είναι κάτι το οποίο ομολογουμένως μας εξέπληξε ως τρόπος ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά και που μας τάπατε. Και καλό κουράγιο, γιατί δεν σας το κρύβω. Στα δικά μας μάτια δεν φαίνεται εύκολο αυτό που κάνετε. Δύσκολο φαίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο για ανθρώπους που μένουν στην πόλη, είναι δύσκολο να καταλάβουν το πώς ζουν ανθρώποι έξω από όλο, όλο αυτό το σύστημα. Πώς δηλαδή ναι, τρως χωρίς να έχεις ταβέρνα ή σούπερ μάρκετ δίπλα σου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλα αυτά δυσνόητα για έναν άνθρωπο που δεν τα ζει. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τον Κυριάκο για όλο αυτό. Ένα ρεπορτάζ εμπειρία και διαφορετικό. Έχει κάποιες πληροφορίες και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τώρα, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο, σας είπαμε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο η ιστορία αυτή στην Κόρινθο. Υπάρχουν και αλλού τέτοιες κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι έχουν και κάποια ιδεολογία, κοσμοθεωρία, θρησκευτική, ας πούμε, κοινή οπτική. Όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Για πες μας, Βασίλη. Προσπαθεί τώρα η ελληνική αστυνομία να το ανιχνεύσει λίγο αυτό, παρότι δεν εμπίπτει σε ποινικά ζητήματα, είναι ένα θέμα περισσότερο κοινωνικής ανάλυσης ή ανάλυσης των ατομικών επιλογών. Παραπέμπει βέβαια λίγο στις αντιλήψεις της δεκαετίας του 60, εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Ακούμε τώρα για παλαιοχριστιανούς, δηλαδή κατακόμβες, προσπάθεια αποφυγής των διωγμών των Ρωμαίων ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα είναι κάποιες αντιλήψεις, οι κοινότητες αυτές εκτιμώ, Νίκο, ότι είναι κάποιες αυτές μία εστία στον ένα νομό, μία εστία σε κάποιον άλλον, να δούμε πόσα, δεν είναι πολυπληθείς βεβαίως. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όπως είπες, και η αναγνώριση, όπως λένε οι αστυνομικοί, γιατί το ρώτησαν αυτό, τι γίνεται με τις σπουδές των παιδιών. Γιατί αν πρέπει τα παιδιά αυτά. Να είναι δύο ενήλικες και να επιλέξουν έναν τρόπο ζωής, όποιο τρόπο, δεν χρειάζεται να δώσουν και λογαριασμό σε κανένα. Όταν μπαίνουν στη μέση παιδιά, επειδή αυτό είναι το ζητούμενο, εκεί αρχίζει πια λίγο το πράγμα να. Ναι, έχει άλλες απαιτήσεις και άλλες ανάγκες. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά στους αστυνομικούς, τους είπαν ότι αυτή ήταν η επιλογή τους. Εμείς δεν θέλουμε να πατάμε σε τσιμέντο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, θέλουμε να πατάμε σε χώμα, και τώρα που έγινε αυτή η φασαρία με τους κυνηγούς που μας ενόχλησαν όπως ισχυρίστηκαν, μπορεί να γίνει φασαρία, όμως εμείς θα επιστρέψουμε εδώ, δεν σκοπεύουμε να φύγουμε. Και είναι ένα ζητούμενο βεβαίως στα θέματα υγείας, στα θέματα. Έχουν πάντως ένα αυτοκίνητο. Είναι πράγματι επιβεβαίωση αστυνομία ότι είναι ο χώρος, τον έχουν αγοράσει. Έχουν κάποιο αυτοκίνητο, έχουν κάποια χρηματικά ποσά με τα οποία μπορούν να συντηρούνται. Κατεβαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν. Αλλά έχουν επιλέξει αυτόν τον ιδιόμορφο τρόπο ζωής. Επαναλαμβάνουμε, σειρά προβλημάτων και με το θέμα βεβαίως τι γίνεται με τα παιδιά. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερο, πραγματικά.